Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα 3 λεπτά για να αναπτύξω μια τροπολογία που έχουμε καταθέσει σαν κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ για τη Λάρκο. Που θέλουμε τέλος πάντων εδώ τα κόμματα να πάρουν θέση η οποία έχει κατατεθεί έγκαιρα. Η Λάρκο είναι η μοναδική επιχείρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που παράγει σίδερο νικέλιο μέσα από την επεξεργασία δικών της εγχώριων μεταλλευμάτων. Έχει στο υπέδαφος η χώρα μας το 90% των καταγεγραμμένων κοιτασμάτων νικελίου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μεταλλεύματα αυτά είναι κοβαλτιούχα, γεγονός που τα καθιστά ως δισεύρετα σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχει επίσης η χώρα μας στο υπέδαφος τα κοιτάσματα χρωμίου, όπου μαζί με το νικέλιο είναι τα υλικά που δημιουργούν τον ανοξείδωτο χάλιβα, προϊόν τεράστιας αξίας που υλοποιείται σε πολλές εφαρμογές και μέχρι σήμερα εισάγεται στη χώρα μας. Η Λάρκο έχει πραγματοποιήσει με επιτυχία πειράματα παραγωγής ανοξείδου του χάλιβα, διαχωρισμού νικελίου και κουβαλτίου, πείραμα παραγωγής νικελίου με τη μέθοδο της υδρομεταλλουργίας και αυτή η μέθοδος αξιοποιείται για την παραγωγή νικελίου που προωθείται στην κατασκευή συσσωρευτών ηλεκτρικής ενέργειας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ψήφισε πρόσφατα το νόμο 4664 του 20 και προωθεί την παραπέρα ιδιωτικοποίηση και εκποίηση της Λάρκο σε κομμάτια. Αυτή τη στιγμή δημιουργεί τους όρους που απαιτεί το κεφάλαιο για να γίνει η Λάρκο ελκυστική προς αυτό. Το ΚΚΕ με την τροπολογία έρχεται και ζητάει να καταργηθεί ο νόμος αυτός από την ψήφιση του παρόντος από τη Βουλή, να καταργηθεί ο 4664 του 20, να καταργηθεί η εξουσία του ειδικού διαχειριστή. Οι πράξεις του ειδικού διαχειριστή από τον διορισμό μέχρι σήμερα να ακυρωθούν, να ανοίξουν οι διαπραγματεύσεις για τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην επιχείρηση, να αποζημιωθούν στο ακέραιο οι οικογένειες των θυμάτων της Λάρκο, να καταργηθεί κάθε απασχόληση εργαζόμενου με καθεστώς συνοικιαζόμενου εργολαβίας ή δελτίου παροχής υπηρεσιών. Επίσης, η Λάρκο να διοικείται από πενταμελή εκτελεστική επιτροπή που θα διορίζεται απευθείας με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος, αποτελούμενο από 2 μηχανικούς παραγωγής, 1 μηχανικό μηχανολογικής συντήρησης, 1 μηχανικό ηλεκτρολογικής συντήρησης και 1 οικονομολόγο, με τουλάχιστον 10ετή προϋπηρεσία στη Λάρκο. Η εκτελεστική επιτροπή να διοικεί εκπροσωπεί την επιχείρηση έναντι τρίτων, ώσπου στην διεκπαιρέωση των καθημερινών συναλλαγών, τη διαχειρίζεται και μπορεί να αποφασίζει ενδεικτικά τη διαπραγμάτευση με τους παρόχους, προμηθευτές και εργολάβους της επιχείρησης κτλ. Για να μας πάρει ο χρόνος. Το σύνολο των μετοχών της Λάρκο μεταβιβάζεται αναγκαστικά στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου. Σε αντάλλαγμα της μεταβίβασης αυτής, οι οφειλές της Λάρκο προς το ελληνικό δημόσιο διαγράφονται. Από τη δημοσίευση του παρόντος αναστέλλονται αυτοδικαίως όλα τα ατομικά καταδιωκτικά μέτρα των πιστωτών κατά της Λάρκο προς ικανοποίηση ή εκπλήρωση απαιτήσεών τους. Εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της έκθεσης, εκτίμηση του παθητικού στον υπηρετικό περιβάλλοντος, θα καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό ποσοστό ίσο με το 30% των περιλαμβανόμενων στην έκθεση οφειλών της Λάρκο προς τους πιστωτές πλην του ελληνικού δημοσίου και της ΔΕΗ. Η νέα διοίκηση έχει την υποχρέωση να καταθέσει στο αρμόδιο Υπουργείο και να κοινοποιήσει στη Βουλή και τους εργαζόμενους έκθεση προγραμματισμού και αφορά κάποια στοιχεία που τα έχει μέσα η τροπολογία. Η νέα διοίκηση σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες σε διάστημα 6 μηνών πρέπει να παρουσιάσει εξειδικευμένο αναλυτικό πρόγραμμα άμεσης προσαρμογής και συμμόρφωσης της Λάρκο. Επίσης, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ευθύνονται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, δεν προσωποκρατούνται ούτε υπέχουν οποιαδήποτε αστική, ποινική ή άλλη ευθύνη για χρέη της ειδικής διαχείρισης εταιρείας. Αυτή η τροπολογία την έχουμε καταθέσει και καλούμε βέβαια τα κόμματα να πάρουν θέση και σήμερα στη συζήτηση, αλλά και κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας και να είμαστε υπόλογοι απέναντι σε χιλιάδες εργαζόμενους, αλλά πάνω απ' όλα σε μια επιχείρηση η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην ίδια την οικονομία της χώρας μας. Έρχομαι στο νομοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε. Στις συνεδρίες της Ολομέλειας
πριν από λίγο για την άρση ασυλίας βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τη συμφωνία των Πρεσπών, παρακολουθήσαμε ένα πινκ-πονγκ μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζουν το σχεδιασμό του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένταξη των Σκοπίων τώρα Βόρειος Μακεδονίας σε αυτούς τους οργανισμούς, παρουσιάζεστε ως να διαφωνείτε για να παραπλανήσετε το λαό. Το ίδιο κάνατε με το τρίτο μνημόνιο που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ψηφίσατε. Όλοι οι άλλοι το ίδιο και με τις πράξεις νομοτικού περιεχομένου που όταν τις φέρνει ο ένας, ο άλλος τις θεωρεί αντιδημοκρατικές και όταν τις φέρνει ο άλλος τούμπαλι. Βέβαια, ο καθένας λέει ότι είναι αναγκαίες για να αντιμετωπιστούν οι έκτατες ανάγκες της χώρας. Το ίδιο βέβαια γινόταν στο παρελθόν, το ίδιο γίνεται και τώρα και αυτές οι έκτατες ανάγκες έχουν μόνιμα μέτρα. Η διαχείριση της πανδημίας από την πλευρά της κυβέρνησης, του αστικού κράτους, όπως σε κάθε άλλου κράτους, είτε έχει κυβερνήσεις δημοκρατικές είτε νεοφιλελεύθερες, έγινε και γίνεται με κριτήριο τη διασφάλιση της σταθερότητας του συστήματος, την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην οικονομία, από τη σκοπιά βέβαια της στήριξης του κεφαλαίου. Λειτουργήσε η πανδημία ως καταλύτης και έφερε πιο κοντά τη νέα οικονομική κρίση, η οποία θα είναι πιο βαθιά από ό,τι φαίνεται και η διάρκεια της μεγαλύτερη. Τα ειδικά μέτρα απόλυσης κυβερνήσεις από την ελληνική, με αλλεπάλληλες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και νόμους, στηρίζουν τους επιχειρηματικούς ομίλους, πλήττουν πρώτα απ' όλα την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα. Αναφερθήκαμε αναλυτικά, τεκμηριώνοντας τις θέσεις μας στην κατάρθρωση συζήτηση του νομοσχεδίου που κυρώνει τις δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου τις 13 Απριλίου και 1 Μαΐου του 2020. Το κυβερνητικό επιτελείο, οι φορείς των επιχειρηματικών ομίλων, αξιοποιούν το κλίμα που δημιούργησε στο λαό η θετική έκβαση της αντιμετώπισης της πανδημίας για να δεχτούν τα μέτρα αυτά, τα αντεργατικά, ως αναγκαία κοινωνικά μέτρα. Αξιοποιείται και τη στάση της αντιπολίτευσης, της συνένεσης των άλλων κομμάτων για να ενισχύσετε όλη αυτή την συνένεση και το συμβιβασμό του ίδιου του λαού μας. Ταυτόχρονα βέβαια παίρνετε και μέτρα καταστολής των αγώνων των εργαζομένων. Κοινός βηματισμός της κυβέρνησης αστής τάξης των κομμάτων είναι η στήριξη αυτής της επίθεσης του κεφαλαίου στην εργατική τάξη τα λαϊκά στρώματα. Ήδη πληρώνουν την υγειονομική κρίση και τώρα καλούνται βέβαια με σκληρά μέτρα να βγει αλόβητο το κεφάλαιο στη νέα κρίση που έρχεται. Η κρίση μεταφράζεται ευκαιρία και από εσάς και από το κεφάλαιο για τη διασφάλιση φθηνότερης εργατικής δύναμης, την κατεδάφιση δικαιωμάτων, την επέκταση των εργαστικών εργασιακών σχέσεων. Το πρόγραμμα ΣΟΥΡ στηρίζει την προώθηση της μερικής απασχόλησης και την ελάφρυνση των εργοδοτών. Με το σύνολο των μέτρων στηρίζεται εκτός των άλλων την αφέμαξη των εργαζομένων, των αυτοαπασχολουμένων και τη χρηματοδότηση απ' την άλλη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Η επεκτατική δημοσιονομική διαχείριση από τη Νέα Δημοκρατία φέρνει σε δυσκολία τους αντιμοκράτες του ΣΥΡΙΖΑ. Υπηρετεί τις ίδιες όμως προτεραιότητες της κατελεστικής εξουσίας για την ανάκαμψη και την αύξηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Η πολιτική της κυβέρνησης του κράτους στις σημερινές συνθήκες ήταν και είναι μια καθαρά ταξική πολιτική που έχει σε αποτέλεσμα η επιπτώσεις της πανδημίας να φορτώνονται στους εργαζόμενους στο λαό είτε μέσω της κατάστασης του συστήματος υγείας είτε μέσω των μέτρων στήριξης του κεφαλαίου που έχουν πάρθει. Πολύ περισσότερο που η πανδημία προβάλλεται ως ευκαιρία, όπως είπαμε παραπάνω, για προώθηση νέων μορφών, νέων μεταρρυθμίσεων όπως είναι η τηλεργασία, αλλά και οι νέες μορφές ευέλικτης εργασίας με την εκπαιτροπής, με τις λίγες ώρες, με όλα αυτά που μπορούν συνδυαστικά να εφαρμόζονται στους χώρους δουλειάς. Οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου έδωσαν και δίνουν τη δυνατότητα στην εργοδοσία να ξεσαλώσει. Έχουμε αναδείξει τον εργασιακό αρμαγεδόνα. Τα αδιέξοδα που δημιουργεί η πολιτική στους εργαζόμενους, στους αυτοαπασχολούμενους, στους νέους, είναι μεγάλα. Δεν υπάρχει νέο αίτημα των επιχειρηματικών ομίλων που να μην το έχετε ενσωματώσει στις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Το ίδιο κάνατε όλοι σας, ιδιαίτερα με τα μνημόνια και τους εφαρμοστικούς νόμους. Αυτή η πολιτική τσακίζει τις ζωές χιλιάδων ανέργων εργαζομένων αυτοαπασχολουμένων. Η εργατική τάξη δεν έχει άλλο δρόμο από τη μαχητική διεκδίκηση για την κατάργηση των μέτρων των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου,
το μέτρο των μνημονίων που πήρατε και στηρίξατε όλοι σας ως προσωρινά, αλλά μονιμοποιήθηκαν. Όλοι σας έχετε ευθύνη για την επιδείνωση της θέσης των εργαζομένων και του λαού. Όλοι σας είστε υπόλογοι για τη φτώχεια και την εξαθλίωση που απλώνεται σε μεγάλο μέρος του λαού μας. Αυτό διασφαλίζει η πολιτική σας. Τα θέλω των επιχειρηματικών ομίλων, τις ανάγκες τους για φτηνό εργατικό δυναμικό, για ένταση της εκμετάλλευσης, ώστε να έχουν αυξημένη κερδοφορία. Αυτή η πολιτική φέρει και την κρίση. Αυτή κλείνει και τα εργοστάσια. Την Τέρνα, τη Σνάιντερ. Πόσο χρόνο θέλετε, κύριε Καρδάκη? Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Και μια σειρά άλλων επιχειρήσεων. Κλείνουν γιατί παρά το τσάκισμα των μισθών, το προηγούμενο διάστημα των δικαιωμάτων των εργαζομένων, δεν κερδίζουν αυτό που θέλουν και κάνουν άλλες επιλογές. Η κυβέρνηση καλεί εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους και τους ανέργους να ζήσει με μισθούς και επιδόματα των 400 και 534 ευρώ για ακαθόριστο χρονικό διάστημα. Μόνιμη φτώχεια από τη μία, νέες γενναίες παροχές από την άλλη. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Στηρίζουμε σαν ΚΚΕ τους αγώνες των εργαζομένων. Το μεγάλο συλλαλητήριο που ετοιμάζεται αύριο από τους εργαζόμενους στον επιστημισμό και τον τουρισμό, όπου συμμετέχουν και οι αυταπασχολούμενοι στην εστίαση. Στηρίζουμε τους αγώνες του πολιτισμού, των ηθοποιών, των μουσικών, των άλλων ειδικοτήτων. Στηρίζουμε τους αγώνες της Σνάιντερ, της Λάρκο, της Τέρνα, για να μην κλείσουν τα εργοστάσια τους. Και καλούμε εδώ τον ελληνικό λαό να μαζικοποιήσει αυτούς τους αγώνες για κατάργηση όλων των αντεργατικών μέτρων, για εισόδημα για όλους, να πληρώσει η εργοδοσία και το κράτος, για επίδομα ανεργίας σε όλους τους ανέργους. Δεν φταίνε αυτοί, φταίει αυτή η μορφή οργάνωσης οικονομίας. Ναι, κύριο Ροβέρδο, ο καπιταλισμός φταίει για την κατάσταση των εργαζομένων και του λαού. Με κατάργηση των απολύσεων και των βλαπτικών μεταβολών, απαλλαγή από τις χρεώσεις για ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, απαγόρευση πληστηριασμών πρώτης κατοικίας, κατασχέσεων λογαριασμών και διακοπή νερού, ρεύματος κτλ. Και τελειώνοντας, για να μην γίνει καμιά παρεξήγηση, λοιπόν, μιλώ για το Λοβέρδο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά, κύριε Πρόεδρε, και καταψηφίζουμε βέβαια το νομοσχέδιο, το λέμε για μια ακόμη φορά.